Σαν βασικά, καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε με τις πρώτες σκέψεις για αυτή τη νέα διαδρομή που είσαι ως τη manager, εδώ στο ΝΑΦ. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή για τη συνέντευξη αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι το πρώτο συνέστημα όταν έμαθα για το ενδιαφέρον του ΟΦ είναι τεράστια τιμή για μένα το να έρθω να δουλέψω σε αυτήν την ομάδα, σε αυτή την πόλη και σε ένα τέτοιο μεγάλο κλαμπ. Μόνο αυτή τη στιγμή θετικά, πολύ θετικά συναισθήματα έχω και όρεξη για δουλειά. Ποιος είναι ακριβώς ο δικός σας ρόλος ως τη μάνα στην ομάδα? Μαθαίνουμε κιόλας από το ρεπορτάζ ότι έχεις ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Το πολύ δυναμικά δεν γνωρίζω, το που είναι άλλοι. Έχω έρθει, νομίζω, από τις 22 του μηνός εδώ. Ο ρόλος μου είναι στο κομμάτι του οργανωτικού της καθημερινότητας της ομάδας. Θα είμαι όλη την ώρα μαζί με την ομάδα, θα προσπαθήσω να οργανώσω οτιδήποτε έχει σχέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης, του αθλητικού διευθυντή, όλες τις αυτές τις σχέσεις, το οτιδήποτε να λύσουμε, να κάνουμε πιο καλό το σέρβις στον ποδοσφαιριστή και όλα αυτά πάντα μαθαίνοντας, γιατί βρίσκομαι σε ένα κλαμπ το οποίο ήδη είναι πάρα πολύ οργανωμένο και πάρα πολύ καλή νοοτροπία, μαθαίνοντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα ξέρουν πολύ καλύτερα, θα μου μεταμπαλαιδεύσουν τη γνώση. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε όλα τα κλαμπ να οργανώνονται και να έχουν στελέχη ως υπόβαθρο για το ποδοσφαιρικό τμήμα. ΟΦ είναι ήδη ένα πάρα πολύ οργανωμένο κλαμπ, δηλαδή από τη στιγμή που έχω έρθει η οργάνωση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε η δικιά μου δουλειά, όπως είπατε, είναι να διεκπαιρώσω αυτές τις υποθέσεις και τις αρμοδιότητες τις οποίες θα μου δοθούν όσο δυνατόν καλύτερα μπορώ και εγώ να συνεισφέρω και να βελτιώσω, να πάμε τον ΟΦ ένα βήμα παραπάνω και να πάει ακόμη καλύτερα. Να κάνουμε την ομάδα ακόμη μεγαλύτερη, γιατί είναι ήδη μεγάλη. Πόσο διευκολύνει το δικό σου έργο το γεγονός ότι υπάρχουν πρόσωπα ήδη στην ομάδα, έτσι, με αμυγός ποδοσφαιρικό ύφος σε όλες τις βαθμίδες? Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι αυτή που θα πρέπει να είναι και η ιεραρχία και η διαβάθμιση σε μια ομάδα. Δηλαδή να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι θα είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Πουσανίδη, τον κύριο Γιώργο και Γιάννη Σαμαρά, γιατί είναι πατέρας και γιος. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Και όπως είπα πριν, μόνο να πάρω έχω εδώ. Γνωρίζεις πολύ καλά τη Super League, έχεις αγωνιστεί πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Πώς βλέπεις τώρα τη νέα αφετηρία, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς της επόμενης σεζόν, ΟΦ με τι στόχο θα μπει? Νομίζω ΟΦ με το μέγεθος που έχει, νομίζω σίγουρα ο στόχος είναι η Εξάδα και η Ευρώπη και ό,τι καλύτερο σε μια διάκριση στο κύπελο, γιατί και πρόσφατα παρακολούθησα τον ντοκιμαντέρ της κατάκτησης του 87 και μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα. Μπαίνοντας στην οικογένεια της κριτικής ομάδας, πώς οραματίζεσαι το μέλλον? Σε μια τριετία, σε πέντε χρόνια? Νομίζω στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να κάνεις σχέδια, αν και νομίζω στον ΟΦ ίσως είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να κάνει σχέδια και να δουλέψει με πλάνο. Δεν θέλω να βάλω μεγάλα επίβολα σχέδια, να ζήσω την κάθε στιγμή, την καθημερινότητα, να βελτιωθώ και εγώ με τη δουλειά μου να προσπαθήσω να δώσω κάτι στον ΟΦ. Πώς βίωσες πράγματα ως αντίπαλος της ομάδας και πώς τα βλέπεις τώρα από μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα? Όποιον να ρωτήσεις στο ποδόσφαιρο τα τελευταία τρία χρόνια, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε εκτός από το ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι κολακευτικό, θα σου πούνε θέλω πάνω να δουλέψω στον ΟΦ. Αυτή η ατμόσφαιρα υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείχνει προς τα έξω, όταν ήμουν σαν αντίπαλος, μια καινούρια φιλοσοφία με κοινωνικές δράσεις, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και νομίζω ότι αυτά τα συνάντησα κατευθείαν με το που ήρθα. Η δική σου σπουδαία σε ένα κομμάτι έχει να κάνει με διοίκηση γενικότερη. Αυτό πώς μπορεί να μπει σε ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, πόσο θα βοηθήσει εσένα στη διαχείριση? Σίγουρα οι ακαδημαϊκές γνώσεις είναι ένα εφόδιο για μένα, αλλά αυτές πρέπει να μπουν στην πράξη και ειδικότερα σε ένα πρόγραμμα που είναι του ποδοσφαίρου, το οποίο είναι και πολύ συναισθηματικό. Δεν είναι μια επιχείρηση που πας δουλεύεις 8 ώρες και φεύγει. Σίγουρα θα προσπαθήσω ό,τι έχω μάθει στο κομμάτι της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού να προσπαθήσω να το εφαρμόσω και, όπως είπα και πριν, πάντα με την καθοδήγηση των ανθρώπων που είναι περισσότερα και πιο πολλά χρόνια από μένα και έχουν τεράστια εμπειρία. Πρόσφατα ήσουν και ποδοσφαιριστής. Η άβρα των αποδυτηρίων από εκείνο το ρόλο θα έχει επιδραστικότητα για το νέο ρόλο? Σίγουρα γνωρίζω άριστα πώς είναι τα αποδυτήρια μέσα. Μπορώ να καταλάβω, γιατί μέχρι πριν δύο χρόνια φοράω στο τσάκι, κατευθείαν κάποιες αντιδράσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών, γιατί και εγώ τα ίδια έκανα. Οπότε νομίζω αυτό το κομμάτι με βοηθάει με το κομμάτι, όπως είπαμε πριν, των γνώσεων και της ακαδημαϊκής μόρφωσης με το ότι ήμουν ποδοσφαιριστής, ώστε να μπορέσω να αντιδράσω και να προλάβω κάποια πράγματα που μπορεί να μην πρέπει να γίνουν. Στο γήπεδο που βρισκόμαστε τώρα, όπως το λέμε για την κουλέ, έχεις αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής, τώρα θα το ζήσεις και ως διαφορετικό ρόλο. Είναι υπέροχο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα όταν εδώ μπαίναμε
στη Φυσούνα και ήταν συνήθως στο γήπεδο γεμάτο. Σαν αντίπαλος δεν μ' άρεσε. Βέβαια, πάντα σ' αρέσει να μπει στον κόσμο, αλλά τώρα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και όταν είμαστε ποδοσφαιριστές και πόσο μάλλον τώρα ένα γήπεδο γεμάτο σαν του Όφη δίνει φτερά. Εγώ, σαν αντίπαλος, χάζευα τον κόσμο του Όφη και μπορούσα να μπω και στο YouTube να κοιτάω τα συνθήματα, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία ρυθμό και ακουστική. Έτσι μεγάλωσα βλέποντας ποδόσφαιρο, έτσι έπαιξα σαν αντίπαλος και έτσι θέλω να τον δω και πάλι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους.